τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό σε σχέση με την προσπάθεια του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών που βρίσκεται σε εξέλιξη μέσω της αποστολής της κυρίας Λούτ για επανέναρξη των συνομιλιών από εκεί που διακόπηκαν στο Κράτ Μοντανά ήταν, όσο είναι αναμενόμενο, στο επίκεντρο των συζητήσεών μας, σε συνέχεια φυσικά και των συζητήσεων που ο Υπουργός Εξωτερικών είχε νωρίτερα σήμερα το πρωί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Μοναδικός στόχος και προσδοκία μας είναι η επανέναρξη ουσιαστικών και στοχευμένων συνομιλιών που θα οδηγήσουν σε τερματισμό της σημερινής απαράδεκτης κατάστασης πραγμάτων και ειλικρινά ευελπιστούμε ότι οι προσεχείς συζητήσεις του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών στην Τουρκία θα έχουν θετικό αποτέλεσμα. Δεν μπορούσε παρά να είναι πρώτο θέμα το κυπριακό, το οποίο το αντιλαμβανόμαστε και εμείς ως ένα θέμα κατεξοχήν παραβίασης του διεθνούς δικαίου, ως ένα θέμα που πρέπει να αντιμετωπιστεί σε αυτή τη διάστασή του, κατοχής ενός κυρίαρχου κράτους, εδαφών ενός κυρίαρχου κράτους από στρατεύματα κατοχής, και είναι τα θέματα που εμείς θέλουμε να θέσουμε με έμφαση στη συζήτηση με την Τουρκία, ακριβώς για να αξιοποιήσουμε και την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στο Κράτ Μοντανά. Πρόκειται να έχω αμέσως μετά, σε αυτή τη βδομάδα, επίσκεψη στην Τουρκία, όπου θα συζητήσω με τον Τούρκο ομόλογό μου, το Κυπριακό, υπό το πρίσμα που σας προανέφερα, προσπαθώντας να διερευνήσουμε τις προθέσεις και της άλλης πλευράς. Γιατί εμείς και η Κύπρος και η Ελλάδα θέλουμε να λυθεί το Κυπριακό χθες. Θεωρούμε ότι υπάρχει όχι απλώς καθυστέρηση, 40 χρόνια καθυστέρηση για αυτό το θέμα, και όσο περνάει από το χέρι μας θα επιδιώξουμε την επίλυσή του στη βάση των αποφάσεων του ΟΗΕ και του Διεθνούς Δικαίου. Η απομάκρυνση της Τουρκίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του τερματισμού των ενταξιακών της διαπραγματεύσεων δεν θα βοηθήσει όχι μόνο στην επίλυση του Κυπριακού αλλά και σε αυτό που θέλουμε να πετύχουμε όσον αφορά την Τουρκία. Τη μετατροπή της σε μια χώρα που σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα, σέβεται το κράτος δικαίου, μια χώρα η οποία είναι κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη γεωγραφία, η Τουρκία θα είναι πάντα ένα γειτονικό κράτος στην Ελλάδα, ένα γειτονικό κράτος στην Κυπριακή Δημοκρατία, θέλουμε μια Τουρκία που είναι κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό μπορεί να διασφαλιστεί μόνο με τη συνέχιση της ενταξιακής πορείας. Γιατί αντιλαμβάνεστε ότι ο τερματισμός αυτής της πορείας θα οδηγήσει σε απρόβλεπτες, ακόμη πιο απρόβλεπτες εξελίξεις όσον αφορά την Τουρκία. Όπως προανέφερα, έχουμε απόλυτη σύμπτωση στο θέμα αυτό. Θεωρούμε ότι είναι προς το συμφέρον του λαού της Τουρκίας, είναι προς το συμφέρον των δικών μας χωρών και είναι και προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μην υπάρχει μία αντιευρωπαϊκή εχθρική Τουρκία στα ανατολικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.